Η Αγία Εφημία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτου Ρατικλουτιανού. Γεννήθηκε στη Χαλκιδόνα από οικογένεια θεοσεβή και ευγενική. Οι γονείς της, Ψιλόφρον και Θεοδωριανή, φρόντισαν στη θεγατέρα τους να αναπτύξει κάθε χριστιανική αρετή. Η Εφημία εξελίχθηκε σε άνθρωπο με σπάνια χαρίσματα και δυνατό χριστιανικό φρόνημα, το οποίο επέδειξε όταν ο ιδωλολάτρης ανθύπατος της Μικράς Ασίας Πρίσκος διέταξε να παρευρεθούν όλοι οι κάτοικοι της Χαλκιδόνας η γιορτή, την οποία οργάνωσε προς τιμή του Θεού των ιδωλολατρών Άρη. Τότε η Εφημία αποφάσισε μαζί με άλλους χριστιανούς να απέχει από τη γιορτή αυτή και για το λόγο αυτό συνελήφθηκε και φυλακίστηκε. Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, οι εχθροί του Χριστού προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πείσουν την Αγία να αρνηθεί την πίστη της και να σπαστεί τα είδωλα. Όταν συνειδητοποίησαν όμως πως η Εφημία δεν πρόκειται να αλλάξει την πίστη της με τους λόγους, τη βασάνισαν φρικτά. Όμως με τη Θεία Χάρη, η Αγία δεν έπαθε τίποτα από τα βασανιστήρια. Τελικά οι Δήμοι την έριξαν σε άγρια θηρία και η Εφημία βρήκε το θάνατο από μία αρκούδα. Απολυτίκιον, την ωραιότητα, το θείο έρωτη λαμπρός αθλήσασα, ίσως μην έδραμες Χριστού πανέμφυμε ή ανεάνης παγκαλής και μάρτης πεπικυλμένη, όθνης ελίληθας, η σπαστάδα ουράνιον, κόσμο διανέμουσα ή αμάτων χαρίσματα και σώζουσα τη σύ εκβόντας χέρις Θεόφρον Εφημία.